Με σύνθημα «Μητρικός θυλασμός, επένδυση για μια ζωή», η UNICEF γιορτάζει την Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού στην Ελλάδα από την 1η μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο από το 1996 μέχρι και σήμερα, η UNICEF σε συνεργασία με άλλους παγκόσμιους φορείς διαδίδουν το μήνυμα της σπουδαιότητας του μητρικού θυλασμού. Κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια ως UNICEF Ελλάδος να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, κυρίως τα νεαρά ζευγάρια, τις νέες μητέρες ή τις υποψήφιες μητέρες, για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού. Ξέρετε ότι η καμπάνια αυτή έχει πάρει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, οικουμενικό εδώ στη χώρα μας και όχι μόνο, και παγκόσμια, με πολύ καλά αποτελέσματα. Είδαμε και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος, όλο και περισσότεροι νέοι ευαισθητοποιούνται. Χαρακτηριστικά είναι τα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του μητρικού θυλασμού όσον αφορά τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από αιτίες που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί μέσω του μητρικού θυλασμού. Σήμερα το ποσοστό έχει μειωθεί κατά 47%, ωστόσο περισσότερα από 6 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε χρόνο, με το 40% από αυτά να είναι νεογέννητα. Είναι μια σημαντική παρατήρηση το θέμα της οικονομίας. Πράγματι, ο μητρικός θυλασμός έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για το οικογενειακό νοικοκυριό, για την τσέπη του νοικοκυριού, γιατί δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν στοιχίζει κάτι. Είναι δωρεάν. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που θίξαμε τώρα είναι η οικονομία γενικότερα για τη χώρα. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες παιδιά δεν θα ασθενήσουν, δεν θα νοσηλευτούν, οι γονείς τους δεν θα χάσουν τις ώρες εργασίας να μπορέσουν να είναι κοντά στο παιδί τους για να γίνει καλά σε ένα νοσοκομείο. Φανταστείτε για τα ασφαλιστικά ταμεία, φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το κύκλο της οικονομίας που γίνεται. Το μητρικό γάλα είναι ένα ζωντανό ιστός, ενώ λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με τον εμβολιασμό. Δηλαδή προσφέρει αμυντικούς παράγοντες που θωρακίζουν το παιδί από λοιμώξεις και άλλες πιθανές ασθένειες. Αποτελεί επίσης την πλέον κατάλληλη εύπεπτη αλλά και οικονομική πηγή ενέργειας για το βρέφος, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως ασπίδα του οργανισμού για τις μητέρες. Θα σας πω ότι από μελέτες που έχουμε υπόψη μας, που ξέρουμε ότι έχουν γίνει, ενώ ξεκινάει, μπορεί να ξεκινάει και ένα ποσοστό γύρω στο 40% να θυλάζει από τις μητέρες, τις καινούργιες μητέρες, στην πορεία αυτό το ποσοστό πέφτει ραγδαία και φτάνουμε στο εξάμηνο να μην ξεπερνάει το 1%. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία που παίρνει η UNICEF και πόσο σημαντικές είναι και όλες οι άλλες προσπάθειες που γίνονται με τη δική μας την συμβολή ή την παρότρινση και είναι πολλές και σημαντικές σε όλη την Ελλάδα. Είμαι μητέρα, έχω θυλάσει και είναι πάρα πολύ καλό για το παιδί αυτό. Μέσω του μητρικού θυλασμού το παιδί γνωρίζει και δένεται περισσότερο με τη μητέρα του. Αποτελεί μια διαδικασία ψυχικής και οργανικής ολοκλήρωσης, απαραίτητη όπως δηλώνουν οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Μια εμπειρία που αξίζει να ζήσουν όλες οι υποψήφιες μαμάδες. Είμαι γιαγιά, εγώ δεν είμαι μαμά, αλλά είμαι υπέρ. Θεωρείτε ότι είναι δηλαδή απαραίτητος ο μητρικός θυλασμός για την ανάπτυξη? Φυσικά, εννοείται. Όποιος μπορεί να θυλάσει είναι ό,τι καλύτερο. Θεωρείτε το μητρικό θυλασμό απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός μωρού? Ναι, αναμφίβολα. Και έχω θυλάσει 2 φορές και θα ήθελα να το κάνω και περισσότερο αν γινόταν, περισσότερο χρόνο. Ο μητρικός θυλασμός ενδείκνυται για τουλάχιστον 6 μήνες, ενώ προτείνεται μέχρι και την ηλικία των 2 ετών με παράλληλη χορήγηση συμπληρωματικής διατροφής.